Δύσιονες είναι οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό του τριημέρου της 25ης Μαρτίου, με έντονες βροχοπτώσεις και ασθενή χιονόπτωση στα ορεινά. Συγκεκριμένα, καθ' όλη τη διάρκεια της Παρασκευής, ο καιρός προβλέπεται κυρίως έθριος, ενώ παροδικά θα παρατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Στο ίδιο μοτίβο, φαίνεται να συνεχίσει το καιρός και το Σαββατοκύριακο με συνεπιασμένο σκηνικό, τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες και τη θερμοκρασία να συνεχίσει να βρίσκεται σε πτώση. Αρκετά άστατο θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες και κυρίως την 25η Μαρτίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Κατά τα άλλα, ο καιρός και την Πέμπτη κατά διαστήματα θα είναι βροχερός. Οι βροχές βέβαια, όπως είπαμε, θα είναι περισσότερες την Παρασκευή, σχεδόν όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σταδιακά από νωρίς το Σάββατο ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Όμως το δεύτερο σημαντικό στοιχείο του καιρού είναι ότι σιγά σιγά οι νοτιάδες θα δώσουν τη θέση τους Παρασκευή προς Σάββατο στους βορειάδες και έτσι θα κάνει αρκετή ψύχρα, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία, η οποία λόγω και της συννεφιάς θα κρατηθεί κάπως γύρω σε 9 με 10 βαθμούς το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, αλλά την Παρασκευή δεν φαίνεται να ξεπερνάει τους 13 με 14 βαθμούς. Το Σάββατο, παρότι η θερμοκρασία την ημέρα θα ανέβει γύρω στους 16 βαθμούς, το βράδυ θα πέσει γύρω στους 6 με 7. Έτσι και η Κυριακή φαίνεται να έχει αρκετά καλό καιρό, με κατά περιόδους αυξημένη συννεφιά, το θερμόμετρο και πάλι γύρω στους 15 με 16 βαθμούς. Αλλά τη νύχτα, όπως είπαμε και νωρίς το πρωί, θα έχει μια ψυχρούλα ανοιξιάτικη με θερμοκρασίες στις τάξεις των 6-7 βαθμών. Έτσι λοιπόν, ο καιρός στέκεται εμπόδιο στα σχέδια των εκδρομέων, που τώρα θα πρέπει να ορκεστούν στις απολαύσεις των εκλεκτών δεσμάτων της ημέρας.